σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Κατηγορία Master, καλησπέρα. Brick City εναντίον στους, εναντίον των Chicago Bulls. Μόβε εναντίον μαύρα, πολύ ωραίες πανέλες οι δύο ομάδες. Σίγουρα θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Κατηγορία Master για την κατηγορία των μπασκετάκι και όλες τις διοργανώσεις. Ζάμπολ για τις δύο ομάδες. Μπάλα για τους Chicago Bulls στην πρώτη επίθεση. Το νούμερο 77, ο Καλογιαννίδης, θα δείξω την μπάλα. Συνέχεια ο Καντικάς, ο Μανουήλ. Αγμέλησε κιόλας. Το νούμερο 77 είναι ακόμα στον πάγκο ο Καλογιαννίδης. Το νούμερο 24 θα βγάλει κάτι που φοράει, όπως λένε οι διαιτητές. Το ζήτησαν για να υπάρχει. Σε κάθαρη εικόνα. Οι ομάδες, Χατζόπουλος στο πρώτο καλάθι 2-0 για τους Chicago Bulls, οι οποίοι είναι τυπικά φιλοξενούμενοι. Οι Μπρίξοι της Σαλόνικα θέλουν να επιτεθούν, είναι πιο λίγοι αρνητικά. Όχι ότι οι Chicago Bulls έχουν κανένα τρελό rotation, αλλά είναι πιο πολύ όσο να μετρήσει. 0-2 παραμένει το σκορ. Ακόμα 9 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι δύο μπροστά οι Chicago Bulls. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ έντονο ματς. Σαλόνικα, Brick City. Brick City, Σαλόνικα. Το τρίο πόντον εδώ, ας το πω. Θα πάρουν οι Chicago Bulls. Διαζίδης. Κάνω λάθος, θα κλέψουν οι Brick City. Το οποίο εδώ σκοράρουν. Το νούμερο 40. Τον Κολοκυθά. Οι διαιτητές ζητούν προειδοποίηση στον πάγκο. Δύο-δύο το σκορ. Σε μάντου μάν δύο ομάδες. Οι οποίες είναι άστοχες μετά το 2-2. Σαλονικά, να θες μονομαχίες, 8 λεπτά από την πρώτη περίοδο. Σίγουρα έχει πολύ δρόμο ακόμα, μάχη για το ριμπάου. Πολύ δρόμο ακόμα, αρκετά λάθη από τις ομάδες, πολλές κατοχές. Καλά για τους Brick City. Προηγούνται με 4-2, 7-26 για τη λήψη. Αποκλείθουν οι Σπαναχώλους, οι οποίοι προηγήθηκαν 0-2, αλλά τώρα έχουν χάσει επαφή με το καλάθι στους τριοπόντων. Από τον, έχουμε το νούμερο 24, τον Γιαβάνι Νάρετ, 6-5.
Βάζει αρκετά κοντά. Θα λίγο να κλέψει. Ο Μάνουελ. Αλλά είναι ξανά με τον Λάζαρη, το νούμερο 77. Ωραίο καλάθι με βηματάκι πίσω για τον White Chocolate, τον παρακούδι. Παπακόσμιο, το νούμερο 8, Καρπάλι. Το 5, θα κλέψει γκολ από τη Trick City. Λέγε υπάρχει φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ωραίο μάτσος τώρα. Και 15. Ακούν πιο πιο δυνατά οι δύο κανονικά. Θα πρέπει να αντιδράσουν στους καλωθούς. Έχει πολύ δρόμο σίγουρα ακόμα το παιχνίδι. Ωραία κίνηση από τους Chicago Bulls, αλλά είναι άστοχη. Σκορ είναι 15, 5-45 για την πρώτη περίοδο. Ωραίο πάτημα, αλλά κόψιμο για το νούμερο 11 τον Μπρουσίδη, τον Κανάρη. Υπάρχει time out, το οποίο καλούν δύο ομάδες και λίγο και πάλι μαζί. Λίξ time out, μπάλανε για τους Brick City, οι οποίοι έχουν επιβάλει τον ρυθμό τους. Δεν θα κάνουν λάθος, θέλουν να τρέξουν οι Chicago Bulls. Θα τα καταφέρουν με το νούμερο 17. Τον Τρεβισιάδη σε τύρι, που θα μειώσει σε 17. Λάθος από τους Πρίξη Θεσσαλονίκα. Βράδια του Κυριαζίδη, ο οποίος θα σκοράρει. Θα κάνει το σκορ 19. Chicago Bulls, οι οποίοι μειώνουν. Ακόμα 4,5 λεπτά στους 3 πόντων. Μέχρι μέσα! 10-11. Ο Κατουκάς ήταν. Ωραίο πάσιμο. Ενά που αλλάζει το σκηνικό. Τρέχουν Chicago Bulls, οι οποίοι κάνουν μια σερή 6-0. Κυριαζίδης, άστοχος. Πολύ ωραίο μάτσο, μη τι άλλο. Θα κλέψει ο Κυριαζίδης, θα πάει μέσα στη μέσα, θα τρεχίσει. Δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Και δεν υπάρχει φάουλ. Όλοι σε ένα τα φάουλ για τις δύο ομάδες, 10-11 το σκορ. Στην επίθεση η Μπρίξη Θεσσαλονικά κάνει ωραία την μπάλα μέσα στο καλάθι και θα νικήσει το νούμερο 8 ο Κατάλη στον αντίπαλό του που θα σκοράρει. Είναι πολύ άστοχος ο Κυριαζίδης, δεν κάνει το καλάθι.
επιλογές από τον πάγκο για τις δύο ομάδες. Θα πρέπει να δείξουν χαρακτήρα και οι δύο ομάδες για να αντέξουν. Δεν υπάρχει λάθος από τους Σαλόνικα Big City. Το οποίο ξεκίνησε πολύ δυνατά, τώρα είναι στον πόγκο. Δύο ομάδες. Τον Λαζαρίδης όπως είναι ο Λαζαρίδης. Είπαμε τα παραστήρια είναι όλα τα λεφτά σε μερικές ομάδες. Άστοχη και η Σαλόνι Σαφούν συνέχεια έπαιξε στον διασμό η Big City. Οπότε το φάουλ ήταν η μοναδική λύση για να ανακόψουν την πορεία της προσπάθειας. Στην πρώτη περίοδο, πολύ με ανοιχτές ομάδες και οι δύο. Βολές για τους Big City. Έστοχη η προσπάθεια των βολών και 14-11. Καλό πουλς όμως δεν θα αφήσουν τα πράγματα έτσι. Το μήνας της ζώου 2 ισοδύναμες ομάδες είναι ανοιχτές. Κατουγκά, σύγχρονο πόντων. Θα το στάξει και θα κάνει το σκορ 14-14. Θα δούμε σε λίγο στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Και τελείωμα από τον Βολοκουθά, ο οποίος πάτησε γερά και σκόραρε. Με τι άλλο, αρκετά αθλητική η παίκτης όλων των ομάδων. Όλοι οι παίκτες των δύο ομάδων. Με καλές αλληλοκαλύψεις Κυριακής, εδώ σκόπω την ψηλά. Παρά το γεγονός ότι αλλήνει στην κλίνη του μπάλα. Διαζήτης δύο βολές. Εστόχος την πρώτη. 1-3. Προειδοποιήσει από τους πάγκους. Τεχνική ποινή. Εκεί δίνει στον πάγκο τον Σκάλο Πουλς. Εκτελέσει μια ελεύθερη βολή που έχει το Brick City. Τεχνική ποινή. Το Σκάλο Πουλς. Οπότε θα επιστρέψουμε στην κανονική ροή και για δύο βολές. Το 16 δεν το ονομάζω εδώ στο σκοτ παρκέ. Σίγουρα οι δύο ομάδες. Μικρό πόντο, να το τρίποντο, τα 9 μέτρα, 45 δευτερά.
οι περισσότεροι που αγαπούν πολύ ανταστή. Ο Γιατζίδης έβαζε την τρίπλα μέχρι μέσα ο Λάζαρης. Ακόμα στο 3-4 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Πολύ κοντά οι δύο ομάδες, αλλά στο 4 η Brick City, η οποία θα πάνε σε μία επίθεση. Γουάλι Σόκολε, το ωραίο λέει άπα αρκετό. Και 22-16 θα πετάξει την μπάλα ο Κατσικάς. Δούμε να κάνει, πήγε να κάνει κάτι μαγικό. 22-16 σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 22-16. Ωραία φανέλα ο Ντίλι εδώ. Ωραία παρατσούκλια. 22-16 μπροστά η Brick City, αλλά τώρα έχω την μπάλα η Brick City. Θέλουν να διατηρήσουν, να υπάρχει έντονη επαφή. Πολλές physical άμυνες, εδώ καλή άμυνα από τους Chicago Bulls, θα δούμε τον διασμό. Ωραίο coach του coach και καλάθι. Το νούμερο 24, ο Γιαμπανής Νάεκ, Γιαμπανής. Ωραίο βάσιμο του καλάθι. Του πιστώνεται, προσπάθεια σε άμυνα και επίθεση. 22-18. Μάντου πάνε οι δύο ομάδες, πιέζουν πολύ οι Chicago Bulls. Υπάρχει φάουλ. Σπασμένες δύο ομάδες. Θα δούμε σίγουρα ένα αρκετά σκληρό παιχνίδι. Γιατί δούμε νέα παιδιά είναι όλοι. Ωραία τροφή, κακός ούτε από το Λάζαρη. Θα πάρει το rebound το παίξο το νούμερο 11, ο Μαγκανάρης, αλλά δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι παραπάνω. Τελείωσε ο χρόνος της αγωνιστής. Για τον λόγο αυτό. Δίνουν την μπάλα στο Chicago Bulls, οι οποίοι χάνουμε 4, 8,5 λεπτά, 9 λεπτά περίπου για την αναμέτρηση. Αυτό και εδώ οι Bulls. Πάρα πολύ ο παίκτης το νούμερο 17, ο Τερμισιάδης. Εδώ θα παίξουν ρόλο και οι αντοχές. Ωραία συνεργασία. Θα πάρει τον υπάρχον του Μαγκανάρη, θα κοπεί όμως. Βρέθηκε σε καλή θέση. Με τα κόκκινα οι Chicago Bulls, με τα ασπρόμαυρα η Brick City Θεσσαλονίκα. Σούπρο Πόντον, το νούμερο 97, θα καθέσει. Ήταν ο Καλογιαννής Απόστολος. Και 22-21. Δέρμπι ξανά. Για τις δύο ομάδες οι οποίες το πάνε για καλό μπάσκετ. Για τον λόγο αυτό είναι και στο μπασκετάκι, αυτό μας είπαν και στις γνώσεις. Ανταγωνιστικές ομάδες. Θέλει να τρέξει ο Κατσικάς μέχρι μέσα. Βλέπει ακροβολισμένο το συμπαίκτη του και θα τον δικαιώσει. Το νούμερο 97. Ωραία συνεργασία. Καλογιαννίδης, ο οποίος βγήκε φουριώσεις από τον πάγκο. 7-47 για την λέξη του μικρόνου. Το 22-24 κάλυψαν το μείον 4. Η Πούλς. Ωραίο κόψιμο εδώ πέρα, το νούμερο 11. Ο Μάγκα όπως λέει το ζήτο. Οι διαιτητές δίνουν προειδοποίηση. Τεχνική ποινή τελικά. Και υπάρχει time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. Πολύ time out. Είχαμε για ένα πηγαδάκι με τους ρεφ. Όταν ξέρει μπάσκετ κάποιος δεν χρειάζεται πολλά πολλά, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Βολή για τον Γιαμπανή.
για πανί. Τα τεχνική ποινή. Εύστοχος, πόντους από το πουθενά και αλλαγές για το στούδιο. Μικρό rotation, αλλά θα πρέπει να παίρνουν ανάσεις όλοι, γιατί είναι ένα παιχνίδι σε μεγάλη ένταση. Στάκι 35, 24, 25, πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Καντικά θα κατεβάσει την μπάλα. Εμμάνουελ το παρασκούκλι. Τα εσκρίνει. Αντίον ότι άλλο δύο ομάδες παίρνουν αυτοματισμούς. Θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μπασκετικές ομάδες, ωραίο split out εδώ πέρα και καλά και από τον Καλογιαννίδη, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις και είναι η βασική αιτία για την αλλαγή του σκηνικού. Πιέζει πολύ ψηλά τον αντιπαλό του. Ωραίο μπάσιμο εδώ πέρα και πάτημα. Θα παλέψει για το rebound. Chicago Bulls, οι οποίοι έχουν πει δυνατά στη δεύτερη περίοδο. Τελειώνει ο χρόνος, 12 δεύτερα. Κατικά, πολύ ψηλά την μπάλα. Να ανοίξει την άμυνα. Του δύο πόντο, νέο καλάθι. Πάλι ο Καλογιαννίδης, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο, 24-30. 6 και 26 για την τρίτη περίοδο, για την δεύτερη περίοδο. Δεν έχουμε να μην τι άλλο που λέει ο μπάσκετ, Λάζαριτ. Νούμερο 77, ψάχνει κάποιο παίκτη του. Θα το βρει στον παίκτη το νούμερο 0, τον Μητρόπουλο, που ήταν άνθρωπο. Δίκλι, όπως είναι το παράσκευή του. Κατικά, βλέπει πάρα πολύ ωραία το νούμερο 25, θα κρατήσει το φεδεράλ, θα τα αργήσει, τελειώνει ο χρόνος. Σουγιάς, 77, Παύλα. Καλογιαννίδης θέλει να πασάρει, νέα επίθεση. Μάνουελ Κατουγκάς, Διαζίδης θα πάρει το τρίποντο, έκτοπο. 24-33, στο σύν 9 η Chicago Bulls. Αντέδρασαν στο πρώτο δεκάλεπτο και έχουμε και αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Ο White Sugar δίνει το screen, πολύ ώρα περάνει το νούμερο 40. Ο Κολοκυτάς και με ένα αριστερό τελείωμα κάνει το σκορ 26-43. Διαζίδη θέλει να παίξει με πλάτη, κάνει λάθος όμως. Θα κλέψουν οι βρίσκες της Σαλονικά. Καλή άμυνα από τους Chicago Bulls και θα κλέψει την μπάλα, διορθώνει το προηγούμενο λάθος του. Υπάρχει ένα μικρό πράγμα στο νούμερο 25 και έχουμε νέο time out σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, λήξη του time out, πήρα και κάποιες ανάσεις δύο ομάδες, 5 λεπτά για το ημίχρονο. 26-35, 1-2 θα φάουν η μπάλα για τους Salonica Bricks City, οι οποίοι δεν μπήκαν δυνατά στο δεύτερο δεκάλεπτο, για το λόγο αυτό πήραν time out. Πολύ δυνατές οι δύο ομάδες, πολλές επαφές σε ατομικό επίπεδο και πλέον θα πρέπει να δείξουν αντοχές και καλή προσοχή. Καλή άμυνα ψηλά για τους Chicago Bulls, οι οποίοι πίεσαν πολύ. Πρώτη πάσα. Συνεργασία και πάσαν ωραία την μπάλα η Salonica Big City. Ωραία κίνηση από το 77 και θα ξεράσει, αν μου επιτρέπει ο όρος σε εισαγωγικά, μπάλα από το Στεφάνι. Είναι live. Πώς είναι.
καλές άμυνες από τις δύο ομάδες. Μας μίλησαν νωρίτερα ο Γιώργος Μάλαμας από τους Brick City και ο Κατσικάς από τους Chicago Bulls. Το 25-35 τελειώνει ο χρόνος. Θα πάρει ο Κατσικάς και θα βγάλει σε θέση offside. Καλή άμυνα όμως εδώ από τους Brick City, πίσω πολύ γρήγορα. Πολύ καλές επιστροφές, πολύ μεγάλη ένταση για τις δύο ομάδες. 4 λεπτά για το ημίχρονο. Μάγκα θα πάρει το σκουτ, αλλά δεν είναι άστοχος, όχι ο Λάζαρης ήταν. Πολλά τα σωματικά αποθέματα για τους δύο μονομάχους. Νέα παιδιά, Κυριαζίδης θέλει να κάνει σπάσεις βάλ. Πολύ ωραία κίνηση, εδώ και καλά. Chicago Bulls. Προηγούνται με 9. Οι Brick City Θεσσαλονίκη έχουν κολλήσει παρά το γεγονός ότι προηγήθηκαν με 22-18 από ένα καλό δεκάλεπτο για τις δύο ομάδες. Βάει το κολλήτη με το νούμερο 8, θα το πάρει. Κατικά θέλει να τρέξει ο τίνοντας νους. Πάρα πολύ ωραία μοίρα εδώ την μπάλα και σκοράρουν οι Chicago Bulls. Οι Brick City φεύγουν με 11. Πολύ ωραία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία κίνηση εδώ πέρα. Έπαιξε πολύ ωραία την αλλαγή κατεύθυνση και το νούμερο 40. Το λογιδάζ, βλέπουμε ωραίο μπάσκετ από τις δύο ομάδες. Κατικά θα βγάλει στο σιγιά με το νούμερο 77. Κακό του. 2:37. Αλλαγή για τους Bulls. Στους 9 η Brixie Θεσσαλονίκη, που πήγε εδώ την ώρα στην μπάλα μέσα στο καλάθι, θα πάρει το τρίπο εδώ με τον Λάζαρης. Άστοχο, πολύ ωραίο το πάσιμο και τον φάουτ από τον White Sox, αλλά ήταν άστοχο. Κάτσα πάσιμο. Follow. Εδώ πήδηξε ψηλά το νούμερο 40, αν δεν κάνω λάθος, και έκοψε. Υπάρχει αλλαγή για ποιον, για τους Bulls, επιστρέφει το νούμερο 17. Πολύ αθλητικές και οι δύο ομάδες. 2-8 για τη λήξη, σιγιάς από το high, πώς θα στοχίσει. Παλεύει ο Κατικά, θα πάρει το rebound. Ανάμεσα στους λιγάκους είναι να βγάλει εκεί μια μαγική πάσα. Αλλά για λίγο δεν την κατάλαβε ο Αφιβέκτης. Είναι και 57, 30-39, Chicago Bulls, έφυγαν. Βάζει όπλα που πήρε καλά την μπάλα στα όρια, δεν πληρώνει το ρολόι του δυσκόρα, 32-39, 1:48 για τη λήξη του μικρόνου. Chicago Bulls εδώ θα πάρουν φάουλ. Ένα τα φάουλ έχουν να δώσει και οι δύο ομάδες. Σύμπριο Μπόντον, άστοχο για το νούμερο 4 το Γιαμπάνι, ο οποίος όμως θα έρθει ευκαιρία για τη συνέχεια το rebound, δεν μπορούσα να το πάρει. Είναι ο χρόνος για τους Bulls, θα πρέπει να βιαστούμε. Είναι και 18, θα πάρει το σουτ. Το νούμερο 17, αλλά ήταν άστοχο. Μένει το σύν 7, κατουγκάς με την μπάλα. Διαγώνια πάσα για το Γιαμπάνι, άστοχος.
να τρέξει ο Δημητρόπουλο. Ωραία κίνηση το νούμερο 40 το Ρέγκμαν. Θα τελειώσει και ωραία τη φάση. 34-39 τη βρούμε το Brick City. Κυριαζίδης βλέπει ο συμπέκτης να παίρνει την μπάλα, υπάρχει τριβολές. Πρώτη πόλη ο φάουλ. Αλλά οι τριβολές είναι τριβολές. Μένει 32,4. Παίζει πολύ με μακρινή απόσταση και μέσα στο καλάθι Κυριαζίδης. Πολύ μπασκετικές και οι δύο ομάδες, με κομματισμούς, με κοψίματα, με καλές συνεργασίες σε άμυνα και επίθεση. 34-41-3, ένα τα φάουλ, 32,4. Τα δευτερόλεπτα που μένει για τη λήξη του πρώτου μισθρόνου. Ας έχουν στην τρίτη πόλη. Τελικά η στήξη της Σαλόνικα θα πάνε σε όλη την... Επίσης των 24, μένει χρόνος βέβαια. Για τους Σαλόνικα Πουλς. Σόβολος του τριών πόντων, άστοχος. Τα δεύτερα θα πρέπει να τρέξουν στους Σικαγοπούλ. Προέρουν δεσάρα τράξει την μπάλα, κακό το σούτ. Λήξη πρώτου ημιχρόνου, ωραίο μάτς. Σε λίγο και πάλι μαζί για τη δεύτερη μεριά του αγώνα. Το δεύτερο κομμάτι είναι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους Σικαγοπούλ. Βλέπουμε εδώ πέρα και την πλάτη του κύριου Κυριαζίδη. Τριάντα τέσσερα σαράντα ένα. Τη διαδίδη θα βγάλει και την μπάλα. Τρεις δίδες θέλει να μειώσουν αλλά κάνουν τώρα με 7. Κατηγκάτσι, Διαζίδη, Σουγιάς, Αρτζόπουλος και το νούμερο 25. Για τους Σικαγοπούλς. Για τους Σικαγοπούλς, οι οποίοι εδώ πήγαν να κάνουν μια baseball πάσα. Δεν είναι και πολύ, είναι μόλις 6 παίκτες. Ο Καρτάλης, ο Λαζαρίδης, ο Μαγκανάρας, ο Μητρόπουλος, ο Κολυστός και ο Θαχαρίδης. Γιατί δεν θα κατεβάσει την παλά. Με πολλούς αυτοματισμούς βλέπουμε εδώ πέρα και κάποιο σύστημα. Μια λεπτά ακόμα για την τρίτη περίοδο. Πήξη της τριών πόντων. Άστοχο. Κυλάω κατηγά, θέλει να τρέξει. Τόμιση λεπτά για την τρίτη περίοδο στην τρίτη πόντων. Η καλάθι από τον Καλογιαννίδη, ο οποίος έχει δώσει πολλές λύσεις. Είναι ώρα εδώ τα πόντια στο μάνα του. Έχει να απαντήσει, παίξει με το ίδιο νούμερο τον 57 ο Λάζαρης, αλλά ήταν άκρο. Θα πάρει ένα εντυπωσιακό σούτ αλλά άστοχο. Μάγκα θέλει να προστατεύσει την μπάλα. Είναι στο ρίγμα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που έχουν παρατούπλια. Μας βολεύει βέβαια και εμάς το σπίτι αυτό. Ωραίο μπάσμα και καλάθι. Δίδυση στο νούμερο 40.
συνδυασμό, θα χάσει τη γωνιά του μπάλα. Ωραία, μαγική στιγμή εδώ. Δεν μπορεί να γίνει εδώ τώρα, πέρασε από τα πόδια. Λίγο πόδι, λίγο. Είχαν μπροστά τους στη φάση οι διαιτητές. Πόδι μπάλα για τους Brick City. Τα σπρώμαυρα με τα κόκκινα. Τα λεπτά 36-44. Πολύ ωραίο μπάσκετ δύο ομάδες που είναι πολύ αθλητικές. Εδώ πατάει πάρα πολύ καλά το νούμερο 40. Παίρνει την εσωτερική και θα τελειώσει ψηλά την προσπάθεια. 38-44. Καλή άμυνα από τον ίδιο παίκτη, ο οποίος θέλει να πει στον ενδιασμό να χάσει την μπάλα. Χατζόπουλος εδώ και για να βγάλει κάποιο παίκτη του μόνο του, αλλά καλά τη δεν λείπουνε. Δεν τον έχει ενδιασμό. Πριν ξύπνει, ο οποίος φτάνει το 40-44. Τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Γιαζίδης, φάουλ, δύο βολές. Ήταν πάνω στην έναρξη της προσπάθειας. Time out για τις δύο ομάδες, σε λίγο και πάλι μαζί. Ο δύο βολές για τον Κυριαζίδη. 40-44 μπροστά η Σικάγο Πουλς. Έχουν μειώσει η Τρίξη Θεσσαλονίκα το μείον 8 και το μείον 10. Σίγουρα θα δούμε ένα πολύ δυνατό μάτς. Το υπόλοιπο της αναμέτρησης έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. 40-45. Με μικρό rotation η Brick City, με λίγο μεγαλύτερο η Chicago Bulls. Ωραία κίνηση και καλάθι από το νούμερο 40 τον Πολωνικά, ο οποίος δίνει πολλές λύσεις στην ομάδα του. Θα του κάνουμε την παράγη, θα κίνηση. Κουδιά θα πατάει το νούμερο 77. Τον Πουλ δίνει το δικό του σοου του Πάρκο, θέλω να πω, αν μη τι άλλο. Ωραίο κόψιμο εδώ πέρα και σπάσιμο του μπάλα. Δεν βρήκε όμως στόχο, Κυριαζίδης θα πάρει το rebound. Γιαμπάνης θα πάρει την πάσα, Κυριαζίδης ξανά Γιαμπάνης. Κατέβει ωραία την μπάλα ο Κυριαζίδης και θα στοχίσει νέο rebound με ένα λίγο περίεργο στυλ, θα στοχίσει. 5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Έχει πολύ δρόμο ακόμα για αναμέτρηση για την κατηγορία Master. Προβολισμένος από τον Μητρόπουλο Σάσοχος. Οι ομάδες οι οποίες είναι πάνω κάτω στο δύναμη, 42-47, αλλά η Chicago Bulls έχει το προβάδισμα. Υπάρχει φάουλ από το νούμερο 97. Το πικού του για να αναποφύγει βάδια του διασμού για τους Brick City, οι οποίοι δεν τα παρατούνε. Τελειώνει ο χρόνος, ο τριοπόδος με τον Μητρόπουλο, άσαμε. Προσεγγίζει για λίγο, αλλά δεν είναι μπάλα. Το νούμερο 27 ο Καλογιαννίδης. White Chocolate. Με την πάσα του Μακανάρη.
Τράβηξε όλη την άμυνα πάνω του και έδωσε καλά την πάρε βάλε. Το συμπέκτη του δεν έχασε ευκαιρία. 44-47, 1-1 τα φάουλ. Ωραία κίνηση από το Σουγκιά. Απόσταρ την αυτή παλό του και θα γίνει κάνει το σκορ 44-49. Πολύ ωραίο μάτς στο Έρντομ. Την κατηγορία μάτς ανάμεσα σε δύο πολύ νεανικές ομάδες. Βάει Τσόγκολα από τα 9 μέτρα άστοχο. Ανανεώσει όμως ο Δημητρόπουλος. Τούτριο πόντο από τον Μαγκανάρη άστοχο. Κάνουν ευκαιρίες τώρα εδώ οι Μπρίξοι της Σαλόνικα να σκοράρουν. Γιαμπάνης 52-44 time out, το οποίο καλούν οι Μπρίξοι της Σαλόνικα σε λίγο και πάλι μαζί. Ξεκινάει το υπόλοιπο 3 λεπτό της τρίτης περίοδου. 44-52 Chicago Bulls. Δεν χάνουν το προβάδισμα παρά την πίεση των Brick City. Man to man, οι δύο ομάδες με αλληλοκαλύψεις και πολλά screen. Oh, πολύ ωραία πάσα εδώ πέρα. Και μειώνει το σκορ από την Μητρόπουλο. Συνέργεια πολύ χωρίς την παθηρική. Όμως θα κάνει θαύματα. 46-52. Τράβηξε πάνω όλη την άμυνα ο Κυριαζίδης και σκόραρε. Άμεση απάντηση από τους Chicago Bulls, οι οποίοι δεν επιτρέπουν στους Μπρίξη Τσαλόνικα να πάνε σε πιο κοντινή απειλή. 2 λεπτά ακριβώς για την τρίτη περίοδο. Κλείνει τους διαδρόμους η ομάδα του Chicago Bulls. Άσχο το τρίποντα από τον Δημητρόπουλο. Θα πάρει ο Καλογιαννίδης και ζητάει να ανοίξει η άμυνα. Σε χώρο ο Γιαπάνης θα προστατεύσει την πάρα, πάρα πολύ ωραίο κόψιμο εδώ πέρα, δεν μπορούσα να μην τον δει τον αντίπαλό του. Νούμερο 17, υπάρχει ο Κουρδισιάδης που δεν τους έχω μπερδέψει κάποιες φορές με τον Καλογιαννίδη. Ίδια κόψιμο, ίδια Μέλα το δεύτερο νούμερο. Ίδιο ανάσα εδώ από το White Chocolate 49-56. Κατικά το αναλαμβάνει να οργανώσει. Βλέπει πολύ ωραία το Κυριαζίδη, ο οποίος είχε κλειδώσει τον αντίπαλό του. Το λεπτό έμεινε μόνος του ο παίκτης των Brick City, ήταν όπως άνθρωπος σε ενθουσιασμό. Το νούμερο 17 και καλάθι, απλό μπάσκετ και Περβησιάδης κάνει το σκορ 49-60 εδώ. Μία πάσα και τρία δεύτερα να απομένουν. Η επίδεση ήταν σε χρόνο DT. Ωραία αλλαγή κατέβηση, rebound από τον Μαγκανάρη που σκοράρει. 22, όλα για τους Chicago Bulls, επειδή δεν χάνουν το προβάδισμα, προηγούνται με 9. Κατουγκάς εδώ πέρα θα ζητήσει το ok του Κώστα Παπα-Νικολάου, αν δεν κάνω λάθος. Γιαμπάνης, Ρεοπότο, να το πω. Πάρει ο White Chocolate. Εκδοθεί, δεν ξέρω τι εκδοθεί. Έχει τελειώσει ο χρόνος, οπότε δεν έχει γίνει τίποτα. 51-60, σε λίγο και πάλι μαζί με την τελευταία περίοδο. Λοιπόν, τελευταία περίοδο. Μπαλάκια του Μπρίξη της Σαλόνικα. White Chocolate το σε πρώτο πλάνο. Λευκή σοκολάτα στο NBA. Λευκή σοκολάτα και στο μπασκετάκι. Λοιπόν, ξεκινάει το παιχνίδι, τελευταίο δεκάλεπτο, προηγούνται οι Chicago Bulls, αλλά εδώ μόλις φτάνει η Μπρίξη της Σαλόνικα. Επειδή μειώνουν, αλλά οι Chicago Bulls δεν επιτρέπουν στους αντιπάλους να μειώσουν παραπάνω. Ο
Πάντες με αυτοματισμούς. Το νούμερο 17 υπάρχει κάποια καλή επιλογή για Μπάνστρομ. Πόντο, εύστοχο, καθοριστικό και ψυχολογικά και αγωνιστικά. Είπα ότι ενώ μειώνουν οι Greek City, Σαλόνικα, απαντάνε άμεσα οι Chicago Bulls. Εδώ πολύ ωραία κίνηση στην baseline από τον Μαγκανάρη, αλλά δεν τελειώσει σωστά την βαθιά του. Βασιλικές πολύ και οι δύο μπάδες, το 17 και το 57, έχουν κάνει τρίπς, αλλά τα αμυντικά πλάνα των Greek City και το σκορ γίνεται 56-65. Και 48 για την τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Το Μάκη για το ριπάο, το Μακανάρης είναι ο κερδισμένος, βλέπει πολύ ωραία το συμπέκτο, αλλά θα μείνει η μπάλα στα χέρια των Greek City συντροφόντων. Ανάσα και 56-65. Δύο ομάδες παραδίδουν μαθήματα πάτους. Ωραία ματσά, καλή κυκλοφορία, καλά κοψίματα, βασχετική παιδεία. Εδώ παραλίγο να βάλει με όλους ο νούμερο 17. Μια σύγκριση η οποία θα προσφέρει μια επίθεση στο κατικά. Δουν τα χέρια δύο παίκτες. Η μπάλα είναι για τους Chicago Bulls, οι οποίοι διατηρούν το προβάδισμα με νύχια και με δόντια. Το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα. Εδώ υπήρχε μια διασύνη, άστοχο σουτ, ψηλά πιο Δημητρόπουλο. Πάρα πολύ ωραία πάσα, το White Chocolate και καλάθι. 98-65. 1-0 τα φάουλ τώρα στην περίοδο. Παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ο μάδος του Καροφού παίζει λίγο με την φωτιά. Πάω λεπτά. Το προστάτευσε την μπάλα, κατηγά στην πέρα και το φάου. Υπάρχει time out. Στα 24 για τη λήξη της τελευταίας περίοδου. Time out, στα 24 για τη λήξη της για τους Chicago Bulls, πολύ ωραία πάθεια από το κρατικά, παλεύουν εκεί για τον rebound δύο παίκτες. Θα κλέψουν κιόλας, θα χάσουν όμως νέα προσπάθεια. Ο Μητρόπουλος που πατέβει ωραία την μπάλα. Πολύ πάθος από τους δύο αντιπάλους. Μπάλα για τους Greek City, οι οποίοι πρέπει να μειώσουν ακόμα περισσότερο. Εδώ στην εργασία κοιμήθηκε η άμυνα του Chicago Bulls και πλέον έχουμε τέρμπι 60-65. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Ακόμα 6-42. Κάνουν οι Chicago Bulls και αρχίζει να πάρει το rebound. Δεν βγαίνει κάποιο foul. Στην 65, στο μείον 5 οι Greek City, οι οποίοι έχουν την μπάλα, μάγκα προσθήκη, ωραία. Ριφάουλ, κάτω, η Γιαμπάνη. 2-2 τα φάουλ έχουν να δώσει δύο ομάδες. Greek City θέλουν κάποιο μεγάλο σούτ εδώ, καλή άμυνα από τους Bulls, τον Κυριαζίδη. Έκλεψε την μπάλα. Διαμπάνησε τριών πόντων. Το χασέ. Καθαρίζει την μπάλα ψηλά και το rebound του White Chocolate. Είναι όμως λάθος το επιτύχει των αντιπάλων.
Μπάτσαλα. Έχουν δει και έχουν δει τα μάτια μας. Δεν θέλει και πολύ στιγμή να γίνει ο κακός τραυματισμός, οπότε θέλει προσοχή, καλή αθλητικότητα, καλό το πάθος. Θα θέλει και μια προσοχή στα μακαρίσματα. Μια ακόμα βολή για τον παίκτη του Chicago Bulls, οι οποίοι προηγούνται με 5, προηγήθηκαν και με 10-11, αλλά Brick City δεν άφησαν την κυρία Παϊχαμένη. 60-66, 5-46. Μάγκα στους δύο πόντους. Τα 6-5 λεπτά και 12 τέτρα, ωραία αλλαγή, καθένεις από το κατουκά και καλάθι. Πολύ εγκεφαλικός παίκτης. Ακόμα 5 λεπτά, στο σύν 8 η Chicago Bulls. Πολύ ωραία παναλλαγή εδώ πέρα, White Chocolate, στους τρίων πόντων, κακό. Δεν το ζήτησε καλά ο κατουκάς, δεν έχει λόγο να βιαστεί. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις οι Chicago Bulls για πάνω. Αποδείγματα 4-35. Οι Chicago Bulls έχουν πρίκα 8 πόντους. Για να μην έχει κάτι για μπάνι. Σε λίγο άταλα, δύο βολές. Αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Μαζί αλλαγές, καγωφούς, μεγάλη σκόρα, 61-68, 4-26, ένα πολύ δυνατό μάτσα, αθλητικότατο, οι διαιτητές πολύ πήρια, μη και άλλο πολύ ψηλό το εκδότητα διευθυνσία στην διοργάνωση σε όλες τις κατηγορίες. Κατηγκάς, καλύπτει με ζώνη, Brick City, αξία πάλι εδώ πέρα. Καλύψει το πρώτο rebound χαμένο. Brick City θέλει γρήγορα καλάθια, Δημητρόπουλος, Άστοχος, διαδίδεις. Προσπαθέρει την μπάλα, δεν έχει λόγο να διαστεί. Την μπάλα της καλωθούς διέστη. Υπάρχει χρονός. Και θα παίξουμε αυτό. Η Σταγωπούς καλή άμυνα εδώ από τον παίξη του νούμερου 4 του Σουτιά. Θα δούμε αν θα ολοκληρώσει. Θα κάνει λάθος. Μητρόπουλος προστατεύει την μπάλα ακόμα 3-20. Θα λίγο να κάνω να δεν δίνει κάτι διευθυντές. Θα λίγο να κάνω λάθος στο Chicago Bulls. Σε θέση side, κάτι κούραση. Μόνο πρώτο rotation, 3 λεπτά ακριβώς. Μάγκα κάνει, παίρνει το foul. Τις δύο ομάδες σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, λήξη time out, 61-68, η μπαλάνη για τους Brick City, οι οποίοι σαφώς και δεν τα παρατάνε.
συνεχτά όμως του Chicago Bulls. Εδώ υπάρχει σχετικό φάουλ. Οι Chicago Bulls παίξαν καλή άμυνα. 4 φάουλ οι δύο ομάδες. Εντάξει, υπάρχει πολύ πάθος, υπάρχει πολύ κίνηση. Οι διαιτητές αυτό είδαν. Μένουμε στην τελευταία. Τα τελευταία 3 λεπτά στο συν 7 Chicago Bulls. Δεν έχουν λόγο να πάνε σε μεγάλες επιθέσεις. Δεν έχουν λόγο να πάνε σε γρήγορες επιθέσεις, θα πάνε σε μεγάλες. Εδώ καλάθι. Το νούμερο 57, το λεγόμενο Σουγιά. Αλλά για ανέβεις στο κανονικό του βραδιακύριο. Είναι 9 τώρα εδώ οι Μπρίξιν, θέλουν μεγάλα καλάθια. Νούμερο 23 πέρασε. Υπάρχει η κούραση. Ο Τσίχας. Όπως λέει το πρώτο μήνυό του. Θα βγάζει πολύ ωραία να προσθέσει την μπάλα. 2 και 13. Για να πάρει την μπάλα του 2 πόντων. Ας το φως 2 λεπτά ακόμα. Αφού είναι το πλανήγμα οι διαιτές είναι για πάρει φάουλ. 2 βολές λογικά. Και η πρίξη της Σαλονίκα, υπάρχει και η κούραση εννοείται. 4-5 τα φάουλ, 61-70. Έχει η δεύτερη. Θα παίξουν λίγο και με το χρόνο η Chicago Bulls, αλλά έχει χρόνο ακόμα. Έχουμε 2 ανατροπές και ανατροπές. Εδώ υπάρχει η κούραση του κατοικά. Δεν τα πούμε με πέντε καρπούς, αλλά χέρια του παίκτη του Ανουνακού. Τα 2-70. Τροφόζον έρμπολα. Από κούραση είναι δεδομένα. Για τη Master League. Είναι ανοιχτές και οι δύο ομάδες. Πάνε σε μεγάλες επιθέσεις, η Chicago Bulls είναι και 30. Ωραίο άδειασμα, τελειώνει ο χρόνος, κατηγκάζει τον πόντο, να το πω. Τελείξη της επίθεσης, ένα και 11. Υπάρχει φάουλ. Δύο βολές. Διαζύρις το έκανε. 1-0-5. Πολλές άθικες βολές που κοστίζουν για τους Μπρίξιτ Σαλονικά. Το παγίδες η Greek City. Αλλά θα συνεχίσουμε. Παραμένει το σύν 7. Ο Δησιάδης, το νούμερο 17. Υπερβάλλω ο Βαζίλος. Εύστοχη βολή. Πρώτο
άσκηση, δεύτερη άσκηση. Μητρόπιτζόν θα είναι όχι, υπάρχει νέο φάουλ. Παλεύουν οι Μπρίξιτοι. Αλλαγή για το Chicago Pool που προηγούνται πάλι με 6. Ο Μητρόπουλος θα κάνει 2 βολές αναστοχής και θα μιλήσει το μετά τη διαφορά. Φάουλ 36,2. Φάουλ τακτικής. Λοιπόν, δεν έχουν άλλη επιλογή. Αν θέλουν να καλύψουν τη διαφορά ή να ελπίζουν να καλύψουν τη διαφορά. Αυτή τη βολή υπάρχει τώρα στον μικρόλογο από την εθνική ομάδα. Παλεύουμε στο τέλος. Άσο εκεί στη δεύτερη και για δύο εισόδους στο Ναρίνο Μαριβάου. Έχει ο χρόνος. Έτσι όπως λασίτρο πόντων κακό. Φαινομενικά υπάρχει κούραση. Δεν ξέρω αν θα κάνει το κύριο. Φάουλ, φάουλ στο Γιαπάνι. Τα 8,7. Παίζει λίγο με το χρόνο οι δύο ομάδες. Θα τρέξει ο White Chocolat. Αλλά δεν θα γίνει επίθεση. Fair play από τις δύο ομάδες. 64-70. Πολύ ωραίο μάτς. Νίκη για τους Chicago Bulls κόντρα τους φιλότιμους Brixie Θεσσαλονίκα. 64-70. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας.